Ζορίζομαι πάρα πολύ. Προσπαθώ να προστατέψω την οικογένειά μου και τους γύρω μου όσο μπορώ, αλλά νιώθω ότι δεν τα καταφέρνω και πολύ καλά. Πλένω τα πάντα, τα ξαναπλένω, αποστηρώνω συνέχεια ό,τι πιάνουμε. Έχω πάρα πολλές σκέψεις όλη μέρα, ξέρεις, πάνω σε αυτό το θέμα και αυτό με δυσκολεύει στο να κοιμηθώ και το βράδυ. Mm-hmm. Σκέφτομαι ότι πρέπει να έχω ένα στόκ τροφίμων. Να. Τι προσπαθείς να ελέγξεις την υγεία σας, δηλαδή, να μην πάθετε κάτι, να μην σας συναντήσει ίωση, να μην αρρωστήσετε, σας βγει κανένα κακό? Ναι, δεν θα το ήθελα αυτό σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, αν δεν το έκανες με τον τρόπο που το κάνεις, θα παθαίνατε κακό? Δηλαδή, ο καλύτερος δυνατός τρόπος να προστατευτείς είναι να έχεις τόσο πολύ επίβλεψη εσύ και τόσο πολύ έλεγχο πάνω στη ζωή σου? Πώς νιώθεις? Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει? Κοίτα, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λες, δηλαδή, ότι ούτως ή άλλως αυτό που ήταν να κάνεις, το κάνεις. Δηλαδή, και προσέχεις και υπέρ της καθαριότητας είσαι και κάποια μέτρα τα έχεις πάρει και από ό,τι πόσο καιρό έχω να σε δω, μάλλον μέσα στο σπίτι είσαι. Οπότε, μάλλον τα καταφέρνεις. Τα καταφέρνω σίγουρα. Με τα μέτρα που μπορείς να έχεις πάρει. Ναι, αλλά αυτό μου δημιουργεί τρομερό άγχος εμένα. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να ηρεμήσω τον εαυτό μου. Σου δημιουργεί άγχος το ότι έχεις πάρει κάποια μέτρα, γιατί αυτό που έχεις να κάνεις ήταν να πάρεις κάποια μέτρα. Από εκεί και πέρα, πού κολλάει το άγχος? Μου δημιουργεί άγχος το ότι και πάλι μπορεί να μην είναι τα κατάλληλα μέτρα αυτά που παίρνω. Μπορεί να μην φτάνουν, μπορεί και πάλι να κολλήσουμε την ίωση. Πώς μπορείς να ξέρεις αν θα την κολλήσεις ή δεν θα την κολλήσεις, την ώρα που ούτως ή άλλως ό,τι μπορείς να κάνεις, το κάνεις? Με αυτά που σήμερα ξέρουμε. Δηλαδή, μήπως γίνεις λίγο αυστηρή με σένα, λίγο απαιτητική, δεν θα προεξοφλήσεις ένα αποτέλεσμα? Πού να ξέρεις αν θα αρρωστείς? Το ότι φροντίζεις τον εαυτό σου, φροντίζεις τους δικούς σου, φροντίζεις το μέρος που ζεις, παίρνεις κάποια μέτρα προφύλαξης, παίρνεις και πολλά μέτρα προφύλαξης από ό,τι λες. Τι άλλο να κάνεις? Πόσο να απαιτήσεις ότι σε κάθε περίπτωση, με ό,τι και αν συμβεί γύρω σου, εσύ θα μείνεις αλόβητη, εσύ δεν θα πάθεις τίποτα? Μπορείς να το ευχηθείς. Ήδη κάνεις πράγματα για αυτή την ευχή. Αλλά μπορείς να απαιτήσεις ότι υπό οποιασδήποτε συνθήκες δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να συμβεί σε εσένα ή στους δικούς σου επειδή εσύ παίρνεις αυτά τα μέτρα? Είναι αυτή η απέτηση που λέμε, ότι καμιά φορά εμφανίζεται η απέτηση και αρχίζουμε να δημιουργούμε άγχος. Γιατί δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε και να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα των ενεργειών που ήδη κάνουμε. Δηλαδή, εμείς κάνουμε κάποιες ενέργειες, κάποιες προσπάθειες. Εσύ τώρα προστατεύεις τον εαυτό σου. Σκοπός αυτών των ενεργειών είναι να μείνεις ασφαλής, να μείνεις υγιής, να μην αρρωστήσεις. Αυτό όμως δεν μπορείς να το ξέρεις. Οπότε ζορίζεις και πιέζεις τον εαυτό σου με αυτά που ήδη κάνεις ή κάνοντας ακόμα περισσότερα ή με σκέψεις ή με συναισθήματα, προκειμένου τι? Να πετύχεις κάτι που δεν ξέρεις αν θα μπορούσες να το πετύχεις. Είναι αυτός ο έξτρα έλεγχος, αυτή η απέτηση αποτελέσματος που πιέζει ουσιαστικά εμάς. Δεν είμαστε σίγουροι, ούτε μπορεί ποτέ να είμαστε σίγουροι. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε εμβιαόντα. Όπως άνθρωποι είναι κι άλλοι, όπως εμβιαόντα είναι κι άλλα. Πώς μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι σίγουρα τα πράγματα θα πάνε όπως εμείς τα θέλουμε? Γιατί εμείς το απαιτούμε. Και πώς? Ελέγχοντας, απαιτώντας να πάνε όλα όπως τα θέλουμε εμείς, όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Είναι λίγο μη ανθρώπινο αυτό. Και θα είναι, έμαστα δεν θα πετούσαμε, απλά θα κάναμε, επειδή θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το έξτρα βήμα. Η λέξη απέτηση είναι αχογόνο και θέλαμε λίγο να τη βγάλουμε έξω. Και η λέξη έλεγχος είναι αρκετά μη ανθρώπινη επίσης. Ειδικά όταν είναι ασφυκτικός αυτός ο έλεγχος. Ειδικά όταν αντιστρατεύεται το να είμαστε εμείς καλά. Δηλαδή, από τη μία βάζουμε τον έλεγχο και από την άλλη βάζουμε την ευημερία μας, το να είμαστε καλά. Πόσο ασφυκτικό να είναι το ένα και να αντιστρατεύεται το άλλο. Πόσο να μαλώνει ο έλεγχος που ζητάμε με το να είμαστε εμείς καλά. Και για ποιο λόγο ο έλεγχος? Για να είμαστε καλά. Δηλαδή, εφαρμόζουμε μια διαδικασία προκειμένου να είμαστε καλά. Απαιτούμε πολύ έλεγχο για να μην πάει κάτι άσχημα, για να μην χαλάσει κάτι στη ζωή μας, για την καλοπέρασή μας. Και την ίδια στιγμή που απαιτούμε έλεγχο, χαλάμε την ποιότητα ζωής μας. Δεν ξέρω, έχει καθόλου νόημα αυτό?
Σε κάθε περίπτωση, τώρα θέλαμε λίγο να μιλήσουμε για τον έλεγχο σήμερα. Τα σχόλια δικά σας, οι σκέψεις δικές σας, μοιραστείτε τις μαζί μας. Αν θέλετε, γραφτείτε και στο κανάλι. Πατήστε και ένα καμπανάκι κάπου εκεί δίπλα. Έτσι κρατιέστε ενημερωμένοι για το τι θα έρθει από εδώ και πέρα. Έρχονται πολλά. Για να ακριβώς ετοιμάζουμε μια σειρά από βίντεο πάνω στους προβληματισμούς και στα θέματα που απασχολούν εμάς σήμερα, εδώ και τώρα. Είναι λίγο σημαντικό. Επίσης, μοιραστείτε μαζί μας και τις ιδέες που έχετε για το τι θέλετε να ακούσετε από εδώ και πέρα. Έτσι, πλουτιζόμαστε, γινόμαστε παρέα. Δημιουργούνται τα δυναμικά της αλληλοσυσχέτισης και επικοινωνίας. Μπορείτε να πάρετε μέρος και σε ένα διαγωνισμό, εβδομαδιαίο διαγωνισμό για μια δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία. Η μόνη προϋπόθεση είναι να γραφτείτε στο κανάλι, να κάνετε like σε το τελευταίο βίντεο και αν είστε τυχεροί που δεν μπορείτε να το ελέγξετε αυτό, να είστε αυτός ο οποίος θα κερδίσει τη δωρεάν συνεδρία. Αυτά για τώρα. Καλή τύχη, λιγότερος έλεγχος. Γεια σας.